Το ζήτημα της άρδευσης πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία τα επιλύνουμε, τα αντιμετωπίζουμε. Ήδη έχουμε προχωρήσει στην έγκριση του μεγάλου αρδευτικού έργου Κατράλη, το οποίο είναι ένα έργο φτάνει γύρω στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, και από την άλλη πλευρά ένα έργο το οποίο αφορούσε το φράγμα Κόρης Γεφυρή, το οποίο χρονοτριβούσε και είχε πολύ μεγάλες εμπλοκές, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που είχε στην κατασκευή του. 26 του μήνα υπογράφει η απεμπλοκή και η διάλυση της συνεργασίας με την εταιρεία που είχε αναλάβει μέχρι τώρα την κατασκευή, και τον επόμενο μήνα προκυρήσουμε εκ νέου το έργο με κριτήρια τα οποία θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά στα χρονικά όρια υλοποίησης του έργου. Πιστεύουμε ότι αυτά τα δύο φράγματα θα δώσουν μία νέα πνοή στο νομό. Εσείς άλλωστε το γνωρίζετε, και γι' αυτό το λόγο θα προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Το τρίτο... Λοιπόν, όσον αφορά στο πρόβλημα της εργολαβίας για το Κόρης Γεφύρη, η απόφαση του Υπουργείου είναι ξεκάθαρη, η εργολαβία διαλύεται. Διαλύεται για κάποιους λόγους. Οι λόγοι είναι η μη εκτέλεση του έργου. Αυτή είναι η λόγη. Δεν εκτελέστηκε το φυσικό αντικείμενο το οποίο έπρεπε να είχε εκτελεστεί. Στη θέση του εκτελέστηκαν άλλα πράγματα τα οποία... Θα αναζητηθούν ευθύνες, κύριε Λεδιβάρη. Θα αναζητηθούν ευθύνες και από ποιους για αυτό το συγκεκριμένο. Θα αναζητηθούν. Από τον ανάδοχο, από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Από όπου. Από ποιο φορέα. Οι ευθύνες δεν είναι κατευθυνόμενες. Δηλαδή δεν θα αναζητήσουμε ευθύνες προς μία μόνο κατεύθυνση. Οι ευθύνες αναζητούνται παντού. Όπου υπάρχουν. Από ποιο φορέα. Ποιες φορές θα αναλάβει την αναζήτηση των ευθυνών. Ποιες φορές αναλαμβάνει συνήθως. Το Υπουργείο. Θα ξεκινήσουμε να δούμε πού υπάρχουν ευθύνες και ανάλογα. Αν πρέπει να αναλάβει ο εισαγγελέας, θα αναλάβει ο εισαγγελέας. Αν πρέπει να αναλάβει η υπηρεσία που ασχολείται με τη δημόσια διοίκηση, θα ασχοληθεί η υπηρεσία για τη δημόσια διοίκηση. Όποιος πρέπει να αναλάβει. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε κάτι για το οποίο θα ερευνήσουμε. Ας το ερευνήσουμε και εδώ είμαστε για να το δούμε. Ωστόσο, εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσω από αυτήν εδώ τη θέση είναι ότι το έργο θα εκτελεστεί, θα ολοκληρωθεί με καινούργια εργολαβία, την οποία θα προκηρύξουμε άμεσα, γιατί το έργο είναι σημαντικό, χρονίζει και πρέπει να ολοκληρωθεί. Με συγχωρείτε που επεμβαίνω, αλλά πώς διασφαλίζετε ότι ο ανάδοχος δεν θα προσφύγει κατά της νέας σύμβασης? Εσείς το ξέρετε. Ξέρετε ότι ο κάθε πολίτης μπορεί να προσφύγει μια φορά, για οποιοδήποτε έργο. Γνωρίζετε ότι ο κάθε πολίτης μπορεί για οποιοδήποτε έργο να προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Για οποιονδήποτε λόγο. Λοιπόν, αυτό είναι μέσα, όχι μέσα στο παιχνίδι, αλλά είναι το δικαίωμα του καθενός. Πάμε σε επόμενη ερώτηση. Θα ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Γενομάρχης μου έδωσε, ζήτησα και το προεδρικό διάταγμα, γιατί ήθελα να και μόνη μου να δω το πώς έχει συγγραφεί. Θα το εξετάσουμε στην Αθήνα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο απορρέει από ό,τι καταλαβαίνω από το γεγονός ότι το προεδρικό διάταγμα ασφαλίζει, χαρακτηρίζει ως οικισμό τον κάμπο. Και μάλιστα διατηρητέο. Οπότε εμπίπτει σε όλες τις υποχρεώσεις μιας αστικής περιοχής, διότι το προεδρικό διάταγμα αναφέρεται περί οικισμού. Τότε μάλιστα όπου ψηφίστηκε και το προεδρικό διάταγμα με πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, δεν ήταν αγροτικής ανάπτυξης ή γεωργίας, οι λόγοι προστασίας του οικισμού ήταν σαφείς και νομίζω ότι το ζείτε όλοι σας. Θα πρέπει λοιπόν να εξομαλύνουμε, κατά τη γνώμη μου,
να εξομαλύνουμε τις αντιθέσεις που έχει αυτό το προεδρικό διάταγμα. Θα συναντήσω και θα συνομιλήσω με την αντίστοιχη Υπουργό Περιβάλλοντος, διότι η υπογραφή είναι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το κατά πόσο μπορούμε να αλλάξουμε το προεδρικό διάταγμα. Είναι χρονοβόρα διαδικασία, αυτό πρέπει να το ξέρετε. Παίρνει μήνες χρονοβόρο, δεν έχουμε χρόνια, μιλάμε μήνες. Πάνω απ' όλα όμως είναι να μπορέσουμε να επιλύσουμε επί τούτου το πρόβλημα το οποίο τους έρχεται σε αντίθεση με τους ανθρώπους. Τώρα, αν περιμένετε να σας δώσω τώρα λύση αυτή τη στιγμή και μάλιστα φορολογικού τύπου, όταν ξέρετε ότι ο κύριος Νομάρχης με πολίτες από τον κάμπο έχουν πάει στον κύριο Πλασκοβίτη για να το αντιμετωπίσουν το ζήτημα, θα μου επιτρέψετε να κρατήσω μία επιφύλαξη, διότι και εγώ το ζήτημα το έμαθα πριν από λίγο. Όμως εγώ θα το εξετάσω από πλευράς διατήρησης της γεωργικής περιοχής, σαν γεωργική περιοχή, και από εκεί και πέρα εσείς όμως ως πολίτες θα πρέπει να αποφασίσετε εάν αυτό έχετε να επιλέξετε μεταξύ οικιστικής αξίας.